Μετά τις ουρές, το συνωστισμό και την ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την τελευταία στιγμή να δώσει παράταση για την αγορά των τελών κυκλοφορίας μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιανουαρίου. Ο φόρος πολυτελείας για τα γιοταχή μεγάλου κυβισμού θα πληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα. Το μόνο πράγμα που δεν έχει φορολογηθεί είναι το χαμόγελο. Αύριο και μεθαύριο οι εφορίες θα εξυπηρετήσουν μόνο συγκεκριμένες έκτακτες περιπτώσεις. Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσον λήγει η προθεσμία υποβολής του, παραλαβή κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας, κατάθεση δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου κατοίκου εξωτερικού, κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι φέτος ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου του 2014. Επίσης έγιναν γνωστές οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η δήλωση εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Για τις επιχειρήσεις από τις 3 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου. Τα εισοδήματα από ενίκεια θα δηλωθούν από 3 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου, ενώ όσοι πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ε9 για μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους έχουν στη διάθεσή τους από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου. Οι νέες φορολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται από σήμερα φέρνουν φόρο ανατροπές για μισθωτούς συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όταν φτάνεις πλέον στον πάτο, που μας έχουν φτάσει στον πάτο, αυτή είναι η καταδιά μας. Καταργείται το αφορολόγητο, καθιερώνεται νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστές από 22 έως 42%, καταργούνται σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, όπως δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και ενίκεια, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλοιείς με τζίρο άνω των 10.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να κρατούν βιβλία. Μεγάλες αλλαγές επέρχονται στη φορολογία των ακινήτων, καθώς από φέτος εφαρμόζεται ο νέος ενίος φόρος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Τα εισοδήματα από ακίνητα θα φορολογούνται πλέον ξεχωριστά με ειδική κλίμακα, ενώ επανέρχεται το ποθενέσχες για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας. Να μείνουμε στις οικονομικές ειδήσεις, καθώς το 2014 μια μεγάλη φοροκαταιγίδα απειλεί τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Κοντά μας είναι ο Σταύρος Μονάκης.